μετά από δύο συσκέψεις, μια ευρεία σύσκεψη που έγινε σε αυτό το χώρο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων της πόλης. Και μια ειδικότερη σύσκεψη, δεύτερη, που έγινε με την ηγεσία της αστυνομίας και του λιμεναρχείου, συγκεκριμενοποιήθηκαν τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε και θα ισχύσουν από την προσεχή Δευτέρα για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων μέσα στην πόλη εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Ξέρετε ότι τον μήνα Αύγουστο το νησί μας δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στο αεροδρόμιο και άλλους τόσους περίπου μέσω της πορτμιακής γραμμής, σύν τους επισκέπτες των κουραγεροπλοίων. Η κίνηση θα είναι τεράστια και συνεπώς είχαμε χρέος να λάβουμε κάποια μέτρα που να ρυθμίζουν κατά το δυνατόν τα ζητήματα της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη. Φέτος κεντρική ιδέα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο δεν είναι η λήψη μέτρων αποκλεισμού, αλλά η ενημέρωση και η ενθάρρυνση των ντόπιων και των επισκεπτών να μην επιδιώξουν μάταια να μπουν στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό κέντρο, όπου δεν πρόκειται να βρουν ούτε χώρο στάθμευσης, ούτε δυνατότητα να κινηθούν. Και το πιο πιθανό είναι να εγκλωβιστούν μέσα στα αυτοκίνητα για ώρες, χωρίς να επιτύχουν το παραμικρό, χωρίς αποτέλεσμα. Εν ώψη αυτής της πραγματικότητας, τους υποδεικνύουμε συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς και δημόσιους, που είναι περιμετρικά της πόλης, και τους καλούμε να αξιοποιήσουν πολλές εκατοντάδες διαθέσιμες θέσεις εκεί και στη συνέχεια να περπατήσουν για 10-15 λεπτά και να φτάσουν στο ιστορικό κέντρο χωρίς άλλη ταλαιπωρία. Είναι, νομίζω, η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση του ζητήματος το οποίο έχουμε να ρυθμίσουμε μπροστά μας. Παράλληλα, παίρνουμε και κάποια μέτρα αναρρύθμισης της κυκλοφορίας στα κεντρικά σημεία της πόλης. Η πρώτη ρύθμιση που κάνουμε σε συνεργασία με την αστυνομία εδώ και με το λιμεναρχείο στην άλλη πλευρά που θα πούμε, είναι η απαγόρευση εισόδου λεωφορείων και ιδιοταχή από την είσοδο του Θουρίου προς το Πεντοφάναρο. Αυτή είναι η οδός Δούσμανη. Εκεί δεν θα μπορούν να μπαίνουν πλέον λεωφορεία και ιδιοταχή. Η δεύτερη ρύθμιση που κάνουμε είναι η διπλοδρόμηση μόνο για τα ιδιοταχή, με κάθοδο άνοδο και κάθοδο στον δρόμο πάνω από τον άνοδο. Αυτή είναι η δεύτερη ρύθμιση. Η τρίτη που κάνουμε και είναι σε εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων είναι η υποχρεωτική κίνηση των λεωφορείων μετά την επιβίβαση και αποβίβαση προς τα Μουράγια και τη Σπηλιά. Όπου εκεί θα έχουμε και την παρουσία του λιμεναρχείου στους κόμβους της Σπηλιάς για να ρυθμιστεί επιμέρους η κυκλοφορία εκεί, επειδή θα έχουμε και είσοδο από το βορρά που θα περάσουν μέσα από το καταφύγιο τουριστικό, από το δρόμο δίπλα στο καταφύγιο τουριστικό σκαφό για να βγουν στην κεντρική είσοδο της Σπηλιάς. Εκεί θα έχει λοιπόν την παρουσία και την ευθύνη και το λιμεναρχείο και η αστυνομία. Επίσης, επιπρόσθετα, επειδή θα δημιουργηθούν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης ενδεχομένως στους κεντρικούς κόμβους και διασταυρώσεις, όπως είναι ο κόμβος στην κολόνα Ντούλες ή παραπάνω η συνάντηση του δρόμου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την ριζοσπαστό Βουλευτών και τρίτον η περιοχή γύρω από το Σαρόκο, αστυνομική παρουσία εκεί θα ρυθμίζει την κυκλοφορία και όπου χρειαστεί θα κάνει ρυθμίσεις που θα διοχετεύουν τα οχήματα σε άλλη κατεύθυνση. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες. Το καινούριο στοιχείο στους χώρους στάθμευσης είναι η για πρώτη φορά χρήση, διάθεση και χρήση του μεγάλου χώρου του Λύρικου, που χρησιμοποιήσαμε επιτυχώς και το Πάσχα και για την κρίσιμη αυτή περίοδο του καλοκαιριού. Θα είναι στη διάθεση του κοινού, ελεύθερη, δωρεάν η στάθμευση εκεί. Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Δεν γίνεται διαφορετικά αν θέλουμε να είναι βιώσιμη η πόλη, ο τόπος στον οποίο κάνουν τις διακοπές τους οι επισκέπτες μας και ζούμε οι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτές είναι οι επιμέρους οι ρυθμίσεις του κυκλοφοριακού για το μήνα της αιχμής της τουριστικής περίοδου. Να σας πω επιπρόσθετα ότι ο κ. Καλυπιόπουλος ως αντιδήμαρχος τουρισμού έχει απευθύνει μια επιστολή την οποία θα μιλήσει ο ίδιος, η οποία έχει διακινηθεί προς κάθε κατεύθυνση και από την οποία φιλοδοξούμε να έχουμε αποτελέσματα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αυτό που κάναμε φέτος με την ενημέρωση, αξιοποιώντας όλα τα δίκτυα που έχουμε στη διάθεσή μας, μέσω mail που στείλαμε σε επαγγελματικούς φορείς, μέσω των δικτύων των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων ενημέρωσης, η πρόθεσή μας είναι να διαχυθεί παντού η πληροφορία. Το ιστορικό κέντρο γεννημάτων δεν χωράτε κι εσείς εκεί και πηγαίνετε στα περιφερειακά πάρκια. Το επόμενο βήμα, που δεν είναι ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε φέτος, το ιδανικό θα ήταν, και αυτή θα είναι η επιδίωξή μας από το κεντρός, να έχουμε ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης των εισερχομένων από διάφορες κατευθύνσεις στην πόλη, που θα έχουν στον υπολογιστή τους ή στο κινητό τους τηλέφωνο τα στοιχεία για τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους στάθμευσης. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, προς το οποίο πρέπει να εργαστούμε εμείς εδώ, έτσι ώστε σε επόμενες περιόδους να παρέχουμε τις πρόσθετες πληροφορίες που θεωρώ ότι θα είναι το κλειδί για να επιτύχουν τα όποια μέτρα λαμβάνουμε εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της περίοδου του Πάσχα που έχουμε ανάλογα ζητήματα να χειριστούμε. Επειδή μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση σε ό,τι αφορά την προτροπή μας, μην μπείτε με τα αυτοκίνητό σας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θέλω να ξεκαθαρίσω τούτο, ότι εμείς ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την ιδέα της επίσκεψης του ιστορικού κέντρου από τους επισκέπτες μας και τους ντόπους. Εμείς θέλουμε το ιστορικό κέντρο ζωντανό, γεμάτο κόσμο, να χαρεί να απολαύσει την παλιά πόλη, που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι και μια μεγάλη βιωματική εμπειρία για τους επισκέπτες μας. Απλά τους λέμε, μην επιχειρήσετε να μπείτε με το αυτοκίνητό σας στο ιστορικό κέντρο, γιατί δεν θα βρείτε θέση και θα ταλαιπωρηθείτε και θα εγκλωβιστείτε στο αυτοκίνητο για ώρες. Και αντί να συμβεί αυτό, τους λέμε, τους προτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τους 10 χώρους στάθμευσης περιμετρικά της πόλης που παρέχουν δυνατότητα στάθμευσης σε πολλές εκατοντάδες αυτοκινήτων. Αυτό το απλό μήνυμα εκπέμπουμε και είναι απόλυτα σαφές.